Ο Διαγόρας έγινε η πρώτη ομάδα που δεν ιτήθηκε φέτος στους Ζωσιμάδες. Απέσπασε ισοπαλία 1-1 και χάλασε το απόλυτο σερί των 13 νικών του ΠΑΣ Γιάννινα. Στο 24 οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ, αλλά η κεφαλιά του Σολάκη αποκρούστηκε πάνω στη γραμμή. Η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη προηγήθηκε 3 λεπτά αργότερα. Στην πρώτη αξιόλογη επίθεσή της, ο Ρούσεφ έκανε τη σέντρα και ο Τριανταφύλου με κεφαλιά το 0-1. Ο ΠΑΣ συνέχισε σε επιθετικό τέμπο και απόλυσε αρκετές ευκαιρίες για να φτάσει στην ισοφάριση. Μεγαλύτερη απώλεια σε αυτή του 57ου λεπτού, όταν στο δυνατό σου του Σαϊτιώτη η μπάλα εξωστρακίστηκε στο οριζόντιο δοκάρι του Βελίδη. Τελικά η ομάδα του Γκιγέρμο Όγιος κατόρθωσε τουλάχιστον να διαφυλάξει το εντός έδρας αίτητο. Στο 80 ο Λουτσιάνο έβγαλε τη σέντρα και ο Σολάκης με αριστερό βολέ και τη βοήθεια της τύχης διαμορφώσε το τελικό 1-1. Γενικά στο παιχνίδι τηρήσαμε την τακτική μας και επιθετικά και αμυντικά, αλλά στο πρώτο ημίχρονο είχαμε περισσότερο παθητικό ρόλο, άσχετα αν προηγηθήκαμε με 0-1. Στο δεύτερο ημίχρονο γνωρίζαμε και ήταν φυσιολογικό ο αντίπαλος να ανοιχτεί. Προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε κάποιους χώρους με αντεπιθέσεις, με γρήγορη πάσα και ταχύτητα των παιχτών μου για να δημιουργήσουμε προβλήματα και γενικά ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι στο δεύτερο μέρος, χωρίς σκοπιμότητα. Muy contento por el equipo. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα. Porque ha hecho un esfuerzo muy muy grande. Διότι έχει κάνει, πραγματικά έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. En Kérkira también. Το ίδιο κάναμε και στην Κέρκυρα. En Atrómito también. Και στον Ατρόμητο και ούτω καθεξής. Es en cada partido. Σε κάθε παιχνίδι. Por eso es, personalmente, estoy orgulloso de poder dirigirlo. Γι' αυτό πραγματικά, προσωπικά, ειλικρινά νιώθω υπερήφανος που έχω αυτή την ομάδα.